Φίλε και φίλοι, η φάση που βρισκόμαστε είναι περίπου η εξή. Έχουμε μπει για τα καλά σε ένα μεγάλο κύκλο κινητοποίησεων ενάντια στο νομοσχέδιο τη κυβέρνηση για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Βλέπουμε του φοιτητέ να γεμίζουν του δρόμου και να λένε ξεκάθαρα όχι σε αυτό το αντιδραστικό νομοσχέδιο. Ταυτόχρονα βλέπουμε και κάτι άλλο. Βλέπουμε, και η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ προβλέψιμο όλο αυτό, να ξεδιπλώνεται ένα προπαγανδιστικό κύμα συκοφάντηση αυτού του αγώνα. Αλλά τα παιδιά δεν μασάνε και το δείχνουν στι σχολέ του, στι συνελεύσει του, στου δρόμου, αλλά και στα τηλεοπτικά κανάλια. Εκεί που δεν βρίσκονται αντιμέτωποι μόνο με του εκπροσώπου τη κυβερνητική παράταξη, που υπερασπίζονται το νομοσχέδιο, αλλά και με κυβερνητικού δημοσιογράφου. Α αφήσουμε όμω τα πολλά λόγια και α πάμε στην ουσία. Γιατί η ουσία είναι οι πλειοψηφίε. Εμεί λοιπόν σήμερα δίνουμε το λόγο στι πλειοψηφίε και θα καταλάβετε γιατί το λέμε αυτό. Έχουμε λοιπόν κοντά μα την Ευγενία Κυριακουλάκου, Πρόεδρο του Φοιτητικού Συλλόγου Γεωπονικού και τον Άγγελο Θωμόπουλο, πρόεδρο του Φοιτητικού Συλλόγου Τοπογράφων. Παιδιά, καλώ ήρθατε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που διαθέτεται για αυτό, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή περίοδο. Καλώς. Σήμερα, λοιπόν, θα βάλουμε κάποιο, κάτω κάποια πράγματα για να α, ξεκαθαρίσουμε σε όσου μα ακούνε τι ακριβώ συμβαίνει. Λοιπόν, είναι συχνό το φαινόμενο, το ακούμε πολύ συχνά, αξιωματούχοι τη κυβέρνηση ή διάφοροι παπαγάλοι. Να λένε ότι οι φοιτητέ αντιδρούν από χόμπι, αφού δεν έχει κατατεθεί ακόμα το νομοσχέδιο και σου λέει τι θέλουν τώρα και κινητοποιούνται. Το νομοσχέδιο δεν υπάρχει, που το ξέρουν. Και θέλω να ρωτήσω, τι είναι αυτό που κινητοποιεί του φοιτητέ. Εντάξει, όσοι τα λένε αυτά δεν έχουν καμία σχέση με εμά του φοιτητέ. Αγωνιζόμαστε πολύ πριν έρθει αυτό το νομοσχέδιο, γιατί η επίθεση που δεχόμαστε είναι διαχρονική και έχει συνέχεια. Ε, λέμε ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι, γι' αυτό έχουμε βγει στου δρόμου εδώ και αρκετού μήνε, όχι μόνο αυτό το μήνα που έχουμε ξεκινήσει, ε, λίγο με μεγαλύτερη κλιμάκωση. Παλεύουμε για να έχουμε όντω αποκλειστικά δημόσιε δωρεάν και Ουσιαστικέ σπουδέ, να μάθουμε όπω πρέπει το αντικείμενό μα, το επιστημονικό, ο καθένα στο τομέα του κλπ. Να έχουμε υποδομέ, να έχουμε καθηγητέ, να έχουμε σύτηση, στέγαση, όλα αυτά δηλαδή που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα και δεν είναι. Παιδιά, υπάρχει ένα επιχείρημα που λέει ότι δεν είναι μόνο πλούσιοι αυτοί που θα πηγαίνουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά και παιδιά που οι οικογένειέ του τα φέρνουν βόλτα δύσκολα. Και πω το ιδιωτικό πανεπιστήμιο αποτελεί μια εναλλακτική. Αν κάποιο δεν μπει στο δημόσιο πανεπιστήμιο και άρα έτσι καλύπτεται μια ανάγκη. Άγγελε, αυτό όλο πώ το ακού, τι λε γι' αυτό. Η κυβέρνηση το νομοσχέδιο το παρουσιάζει ω ευκαιρία, ω ένα δικαίωμα ότι προσφέρει ένα δικαίωμα επιλογή σε πολλού mm. νέου. Όμω για μας που ζούμε συγκεκριμένα την κατάσταση με στα πανεπιστήμια, που ζήσαμε χρόνια τα σχολεία, του κόπου και το άγχο για να περάσουμε σε ένα πανεπιστήμιο, η μόνη επιλογή που μας δίνει αυτό το νομοσχέδιο είναι το που θα ακουμπήσουμε τα λεφτά μας εμείς και τα αδέρφια μας που μέλλονται να έρθουν σκεφτείτε το εξή. οι λαϊκές οικογένειε σήμερα Πόσα λεφτά ακουμπάνε στην παραπαιδεία, στα φροντιστήρια, σε όλου του κόπου που χρειαζόμαστε έτσι ώστε να καταλήξουμε να μπούμε σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Κόντρα σε όλα τα εμπόδια. Πόσα λεφτά ακουμπάνε έτσι ώστε να μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά με τα νίκια, την ακρίβεια κτλ. κτλ. Ή πόσο μάλλον πόσοι φοιτητέ δουλεύουν για να καταφέρουν να τα απεξέλθουν στο κόσμο σπουδών. Καταλαβαίνουμε δηλαδή πω η κατάσταση σήμερα είναι πολύ άσχημη για όλε τι οι λαϊκέ οικογένειε και παραμένει μακριά από το σχολείο, το πανεπιστήμιο που έχουμε ανάγκη και χρειάζεται να μα παρέχει όλα τα εφόδια. Και γι' αυτό, αν το θέλετε και οι φοιτητικοί σύλλογοι, έχουμε τέτοια αιτήματα για αύξηση χρηματοδότηση, για ναι, συγκεκριμένη βέβαια. στήριξη κτλ. Με το νομοσχέδιο όμω, χρειάζεται να θίξουμε και το εξή. Η κυβέρνηση διαμορφώνει τι συνθήκε για να χειροτερέψει πάρα πολύ αυτή την κατάσταση. Γιατί το λέμε, καταρχά, αν το πάρουμε από τα σχολεία, αυτή τη στιγμή προωθείται το νομοσχέδιο για το Εθνικό Απολυτήριο και τι τριπλέ πανελλαδικέ εξετάσει. Σε εμά. Το νομοσχέδιο πρακτικά σημαίνει την περαιτέρω εμπορευματοποίηση τη ανώτητη εκπαίδευση. Το να ενισχυθεί η επιχειρηματική λειτουργία του Δημοσίου Πανεπιστημίου που είδαμε που μα έφερε. Με την υποχρηματοδότηση, με τι τραγικέ ελλείψει κτλ, κτλ. Και μάλιστα θα οδηγήσει και στη γενίκευση των διδάκτρων μέσα στα πανεπιστήμια. Στο όνομα του γύρου ανταγωνισμού και όλα αυτά που ακούμε. Κατά κάποιο τρόπο αυτό που λες είναι και, αυτό, και για το προηγούμενο θέμα. Δηλαδή όλα αυτά που περιγράφεις και είπε πριν και η ευγενία είναι αυτά που κινητοποιούν τους φοιτητές πάνω σε μια πραγματικότητα, όχι σε πράγματα, σε κάτι φανταστικό ας το πούμε. Ακριβώς. Και πάμε τώρα έστω και στο σενάριο ότι ένα παιδί επιλέγει να πάει σε ένα ιδιωτικό. Mm -hmm. Το βγάζει εκεί πέρα η ζωή. Ποια θα είναι η κατάσταση όμως. Ακριβώς επειδή η παιδεία σήμερα είναι εμπόρευμα και τα πτυχία και θέλουν να διαμορφώσουν με το νομοσχέδιο ένα συνολικό εμπόριο πτυχίων, θα υπάρχουν διάφορα ιδιω ιδιωτικών. Και ακριβώ επειδή μιλάμε για εμπορεύματα, ό,τι πληρώνει, αυτό και θα παίρνει. Θα υπάρχουν από τη μία τα ιδιωτικά ελίτ και θα υπάρχουν και τα ιδιωτικά οποιασδήποτε κατηγορία, για οποιαδήποτε τσέπη αντέχει. Άρα, λοιπόν, η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων δεν είναι γενικά ότι έρχεται να καλύψει κάποια ανάγκη mm -hmm. που έχουμε για τη μόρφωση, για να έχουμε ισχυρά πτυχία που θα έχουν αξία, που θα κατοχυρώνουν επαγγελματικά δικαιώματα. Έρχεται ακριβώ επειδή είναι πρόσφορο πεδίο κερδοφορία για πολλού. Έτσι ώστε να ξεζουμίσουν κόσμο κτλ. κτλ. Μάλιστα. Ε, τώρα θέλω να ρωτήσω πρακτικά. Έτσι. Βλέπουμε τα αιτήματά σα, βλέπουμε τι κινητοποίησει, οι οποίε είναι πάρα πολύ μεγάλε. Βλέπουμε την αντιπαράθεση που αναπτύσσεται και θέλω να ρωτήσω το εξή η ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων πρακτικά. Τι σημαίνει για του φοιτητέ σήμερα που βρίσκονται σήμερα σε δημόσια πανεπιστήμια έτσι, και βέβαια και τι οικογένειέ του, αλλά τι σημαίνει και για του μαθητέ που ετοιμάζονται ε, φέτο ή του χρόνου να μπουν σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Αν μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε τρει βασικέ συνέπειε και να ξεκινήσουμε από τον τρόπο εισαγωγή που θα μπαίνουμε πλέον στα πανεπιστήμια, ε, θα γίνει όντω η αδικία τι θα πει αυτό, ότι για κάποιους θα υπάρχει η ελάχιστη βάση εισαγωγή και για κάποιους θα υπάρχει η ελάχιστη βάση πληρωμής. Δηλαδή, η κόπη τόσο χρόνων, όχι μόνο για τους μαθητές που θα καλούνται να δώσουν τριπλές πανελλαδικές στο αλλά και για τους γονείς μας που ξέρουμε πολύ καλά τι είναι αυτό το ταξίδι για να μπει στο πανεπιστήμιο με τα λεφτά που δίνουμε, που είπε και ο Άγγελος νωρίτερα, θα πηγαίνουν στράφοι, θα πηγαίνουν στα σκουπίδια κανονικά. Ένα δεύτερο, για εμά που ήδη σπουδάζουμε και βρισκόμαστε στο Πανεπιστήμιο, ήδη τα πτυχία μα θα χάσουν ακόμα περισσότερο την αξία του. Δηλαδή, είμαστε σε αυτή τη θάλασσα από πτυχία με διάφορα προγράμματα σπουδών, είτε είναι τριετή, τετραετή, πενταετή θα πέφτει ακόμα περισσότερο η αξία το βάρος των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. Δηλαδή, για να ξέρετε το πώς ας πούμε προσπαθούν να το φέρουν με οποιονδήποτε τρόπο και στη παρούσα φάση εμείς μπλοκάρουμε το νομοσχέδιο, την Πέμπτη έρχεται στη Βουλή να ψηφιστεί και επίσημα η συνθήκη της Λισαβόνας. Πού τη λέει ουσιαστικά αυτή η συνθήκη ότι θα αναγνωρίζονται πλέον στα κολέγια όχι μόνο τα επαγγελματικά δικαιώματα που ήδη αναγνωρίζονται και από προηγούμενου νόμου, αλλά και η ακαδημαϊκή του αξία. Δηλαδή, αυτή η κατεύθυνση όσο πάει και προχωράει, το ξέραμε, το λέμε εδώ και πόσα χρόνια και άλλο ένα λόγο που βγαίνουμε και στον δρόμο που δεν είπα και νωρίτερα. Ε, και τρίτον, υπο, θα υποβαθμιστούν κι άλλο οι ίδιε οι σπουδέ. Δεν είναι έξω από την πραγματικότητα, αν σκεφτούμε τι θα πει να υπάρχουν μαζί με τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, mm -hmm. έχουμε δει τι θα πει η συνύπαρξη αυτών των δύο, που τώρα καλούνται οι μαθητέ να φοράνε κράνο για να μπαίνουν στα σχολεία του, γιατί πέφτουν τα ταβάνια στο κεφάλι του, ή τι θα πούμε όταν συζητάμε για δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, που αντί να μιλάμε όντω για δημόσια υγεία, μετράμε νεκρού καρότσι αγροτικών, όπω μετρήσαμε το καλοκαίρι τώρα που έχουν αυξηθεί λίγο τα κρούσματα COVID, έχει μπλοκάρει όλο το σύστημα υγείας ή πώς προχώρησε ας πούμε και η απελευθέρωση του σι σιδηροδρόμου που τάξει που και ένας χρόνος που πέρσι μετρήσαμε για 57 νεκρούς αυτή είναι η ίδια πολιτική και πάει να πατήσει ακόμα περισσότερο τώρα και στην παιδεία ε, Θέλω να σας ρωτήσω γιατί διαβάζουμε σε ανακοινώσει και κείμενα φοιτητικών συλλόγων Πω η κυβέρνηση βρίσκεται σε δύσκολη θέση και οι φοιτητέ με τον αγώνα του έχουν ήδη νικήσει. Είστε ήδη νικητέ. Όταν μιλάτε για νίκε, τι ακριβώ εννοείτε, ε, είστε εδώ και ένα μήνα στον δρόμο. Ε, τι έχετε καταφέρει που είστε εδώ και ένα μήνα στον δρόμο, Ποιο είναι πρακτικά το αποτέλεσμα. Πρώτα και κυρία, μπορούμε να πούμε το εξή. Η ίδια η κυβέρνηση, διαστόματο πρωθυπουργό, είχε ανακοινώσει πω αυτό το νομοσχέδιο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων θα είναι νόμο του κράτου μέσα στο Γενάρη. Ο Γενάρη τελείωσε. Και το νομοσχέδιο δεν έχει τεθεί καν για διαβούλευση. Πρόκειται για μια μεγάλη πρώτη που πέτυχαν δεκάδε χιλιάδες φοιτητέ που κινητοποιούνται όλο αυτό το μήνα σταθερά στου δρόμους, στι συνελεύσει τους, συνολικά. Και θέλουμε να θέσουμε εδώ πέρα το εξή ζήτημα. Αν τα καταφέραμε, τα καταφέραμε επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πανελλαδικά συντονισμένο κίνημα. Φοιτητικοί σύλλογοι που με μία φωνή, με μία γροθιά βγαίνουν μπροστά και βροντοφωνάζουν όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ο πανελλαδικός συντονισμό που είχε γίνει στι 16 του Δεκέμβρη στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Και σήμερα είμαστε σε μία θέση να μιλάμε για μία τέτοια δύναμη, για μία τέτοια οργάνωση, για έναν τέτοιο συντονισμό. Και από ό,τι φαίνεται, συνολικά οι φοιτητέ έχουμε μιλήσει κατά συντριπτική πλειοψηφία. Αποτυπώνει τι Γενικέ Συνελεύσει, του δρόμου, αποτυπώνει και ακόμα τις ίδιε δημοσκοπήσει που το 70% δεν το λέμε εμεί. Οι δημοσκοπήσει που βγαίνουν στα κανάλια το λένε, που το 70% των φοιτητών απορρίπτει το νομοσχέδιο. Έχουμε πετύχει λοιπόν αυτή την πρώτη μεγάλη νίκη, έχουμε εμποδίσει έρθει για ψήφιση μέχρι στιγμή και θα δυναμώσουμε αυτόν τον αγώνα, έτσι ώστε να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο. Γιατί και τη δύναμη έχουμε και τη θέληση έχουμε να το κάνουμε. Αν κάτι όμω έχουμε καταφέρει ακόμα. Είναι και μερικά θέματα πιο ουσιαστικά. Παραδείγματο χάρη, το κάναμε πρώτο θέμα στην κοινωνία. Να συζητάνε όλοι γι' αυτό. Να αναγνωρίζουν το δίκαιο των φοιτητών. Να υπάρχει ενότητα με του μαθητέ, με του εργαζόμενου γονεί μα κτλ, κτλ. Να υπάρχει μεγάλη συζήτηση και αναβρασμό με τι ίδιε μα σχολέ. Μέσα στι γενικέ συνελεύσει να έρχονται ερωτήματα για τι συνέπειε του νομοσχεδίου, τι μπορούμε να κάνουμε για να το εμποδίσουμε. Συλλογικά όλοι μαζί να συζητάμε για το πώ θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Πράγματα που εμεί τα κρατάμε, αντλούμε πείρα, κουράγιο και κυρίω αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Δηλαδή, έχουμε καταφέρει, πέρα από τα πρακτικά θέματα, να δυναμώσουμε του ίδιου μα συλλόγου, που είναι πολύ σημαντική κατάκτηση και δεν ήταν κάτι δεδομένο όταν ξεκινούσαμε αυτόν τον αγώνα. Όμω το έχουμε καταφέρει. Πολύ σημαντικό αυτό, αλλά. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Ε, είστε παράνομοι, σύμφωνα με τον Μητσοτάκη. Ε, όλο αυτό που βλέπουμε, έτσι μας λέει. ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει ότι εσείς που έχετε, την, έχετε διαμορφώσει όλη αυτή την αγωνιστική βεντάλια, έχετε ανοίξει όλη αυτή την αγωνιστική βεντάλια εδώ και ένα μήνα, μαζικά, έτσι. Είστε περίπου κάτι σαν ένα ληστή ψηλικαντζίδικου. Αυτά τα εσχρά <σχελίως> έλεγε ο, ο Πρωθυπουργό πριν μερικέ μέρε σε συνέντευξή του. Και με αφορμή αυτό, θα ήθελα ένα σχόλιο οπωσδήποτε γι' αυτό, υπάρχει το ζήτημα τη ένταση του αυταρχισμού, τη καταστολή και τη χιδεολογία. Έτσι. Μέχρι. και αυτό που είπαμε πριν δηλαδή, μέχρι ο πρωθυπουργό βγαίνει ο λόγο πρωθυπουργό και σα χαρακτηρίζει όπω σα χαρακτηρίζει. Αυτή η σχεδιασμοί Τη καταστολή, του αυταρχισμού, τη χιδεολογία, τη συκοφάντηση, τι απάντηση παίρνει με βάση όσα συμβαίνουν μέσα στα πανεπιστήμια και είσαστε εσείς εδώ για να μας πείτε <laughs> τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στα πανεπιστήμια. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Έτσι, πάμε <laughs> να ξεκινήσουμε λοιπόν με τους παράνομους, τους λιστές και όλο αυτό το πράγμα που ακούσαμε. Ένα σχόλιο θα ήθελα. Κοιτάξτε να δείτε, η κυβέρνηση είναι και στριμωγμένη όπως είπαμε. Και το, θα το ξαναλέμε γιατί ισχύει και το έχουμε επιβάλει με τους αγώνες μας. Πρώτα, τι πήγαν να κάνουνε, πήγαν να φέρουν το νομοσχέδιο μέσα στις γιορτές και στην εξεταστική για να φημώσουν τους φοιτητές. Δεν τους βγήκε, το σχέδιο αυτό, ίσα ίσα οι φοιτητέ αντέδρασαν μαζικά. Επιστράτευσαν μετά τι συκοφαντίε, τα ψέματα, την παραπληροφόρηση για του αγώνε μα, ούτε αυτό του βγήκε. Και τώρα επιστρατεύουν τον αυταρχισμό και την καταστολή. Οι φοιτητέ όμω το έχουμε αποδείξει. Είμαστε αποφασισμένοι αυτόν τον αγώνα να τον πάμε μέχρι τέλου και να κερδίσουμε. Γιατί, γιατί πολύ απλά έχουμε βγάλει μπροστά τι δικέ μα ανάγκε. Γιατί έχουμε επιλέξει θέση στο δίλημα που τίθεται για μία ακόμη φορά επιτακτικά. Ή τα κέρδη των λίγων, οι σπουδέ και οι ζωέ μα. Και εμεί έχουμε επιλέξει τη δεύτερη την πάντα. Και με βάση αυτό πορευόμαστε. Και το ξεκαθαρίζουμε. Ό,τι και να κάνουν, οι σαγγελικέ έρευνε να φέρουν, την αστυνομία να ξαναφέρουν, οι φοιτητέ είμαστε αποφασισμένοι. Το τζαμπουκά θα το σπάσουμε και μπορούμε να κερδίσουμε. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνετε μέσα από κάθε αμφιθέατρο και από κάθε δρόμο που κατακλείζεται μαζικά από του φοιτητέ. Νομίζω είναι σαφέ το μήνυμα. Ε, ξέρεις, θέλω να σε ρωτήσω τώρα, Κι, λέ, ε, ε, Έχει αποτυπωθεί, εγώ ακούω, διαβάζω. Έχει αποτυπωθεί αυτό που λέτε. Αυτοί έχουν την πλειοψηφία στη Βουλή, εμεί στα ΑΕΗ. Θέλω να μα πείτε, παιδιά, λίγα λόγια για του συμμάχου τη κυβέρνηση με τι πλειοψηφίε τη, αλλά και του δικού σα συμμάχου. Του συμμάχου των φοιτητών και των αγώνων του. Ακριβώ. Κοιτάξτε να δείτε. Η κυβέρνηση εξασφαλίζει τη συνένεση. Και έχει όντω συμμάχου πρόθυμου να τη βοηθήσουν σε, αυτή, σε αυτό το νομοσχέδιο και όχι μόνο συνολικά στην πολιτική τη. Είναι όλα τα αστικά κόμματα είναι οι φασίστες που έχουν στηρίξει διαχρονικά αυτή την πολιτική που μετατρέπει την ανώτερη εκπαίδευση συνολικά την, παιδεία σε εμπόρευμα και βήμα-βήμα έχουν χτίσει μαζί το πανεπιστήμιο που σήμερα δεν καλύπτει τις ανάγκες ενός φοιτητή και είναι πολύ μακριά από αυτές. Δεν πέφτουμε δηλαδή από τα σύννεφα όταν ακούμε το Πασόκ να καλοβλέπει το νομοσχέδιο, τον Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του κόμματο, να λέει πω πιθανώ να το στηρίξει. Έχει θέση, είναι το ίδιο κόμμα που έθεσε τη βάση για το πανεπιστήμιο στο οποίο σπουδάζουμε σήμερα, που είναι το Πανεπιστήμιο τη Επιχειρηματική Λειτουργία, που λειτουργεί με αυτού του όρου, με ιδιωτικονομικά κριτήρια κτλ. κτλ. Ούτε από την άλλη το ΣΥΡΙΖΑ, που ακριβώ την ίδια πολιτική ακολούθησε και ακριβώ με τον ίδιο τρόπο νομοθέτησε και αυτό όταν είχε τη διακυβέρνηση τη χώρα, που τώρα λέει. Πώ χρειάζεται να καλέσουμε επενδυτέ, ιδιώτε δηλαδή, απλώ θα είναι καλοδεχούμενοι στα δημόσια πανεπιστήμια. Δηλαδή να ενισχυθεί ακριβώ η λογική, η παιδεία να είναι εμπόρευμα να προχωρήσει περαιτέρω η εμπορευματοποίηση κτλ, κτλ. Που τα είπαμε και πριν, που έχουν οδηγήσει τι σπουδέ μα. Όμω, θέλουμε να πούμε και κάτι ακόμα. Είναι φυσιολογικό η κυβέρνηση να βρίσκει συμμάχου σε κάθε κόμμα το οποίο είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την πολιτική τη γραμμή, που λέει πω θέλουν, πτυχ... θέλουν πτυχία κουρελόχαρτα, που εντείνουν την κατηγοριοποίηση των αποφύτων και με βάση αυτό, αν το θέλετε, υπάρχουν και κερδισμένοι και χαμένοι. Δηλαδή, τι εννοούμε, έχουν συγκεκριμένου στόχου. Να διαμορφωθεί ένα φθηνό, ευέλικτο εργατικό δυναμικό, έτσι ώστε να μπορούν να το αξιοποιούν κατά το δοκούν, έτσι ώστε να μπορούν να εκβιάζουν πιο εύκολα αυτό το μελλοντικό εργατικό δυναμικό, και από την άλλη, το ίδιο το αστικό κράτο να απελευθερωθεί από πιο εύκολα από την ευθύνη της χρηματοδότησης των δημοσίων ΑΕΗ, που θα έχει συγκεκριμένε ευθύνε για τους φοιτητές, τις τσέπες του και τις τσέπες των οικογενειών τους. Υπάρχει λοιπόν αυτό το μπλοκ, η κυβέρνηση και η πρόθυμη συμμαχή τη. Παρόλα αυτά υπάρχει και ένα κόμμα μπλοκ. Και είναι το δικό μα, η δικιά μα μπάντα. Είμαστε οι φοιτητέ, που όντω είμαστε πλειοψηφία και έχει αποδειχθεί μαζικά, όπω είπαμε, σε συνελεύσει, σε δρόμου, μέχρι και σε δημοσκοπήσει. Και κυρίω το έχουμε καταφέρει επειδή δεν είμαστε μόνοι μα. Έχουμε κερδίσει μαζί μα τη συντριπτική πλειοψηφία τη κοινωνία. Τα αδέρφια μα μαθητέ, που κάθε Πέμπτη διαδηλώνουμε μαζικά μαζί, του εργαζόμενου γονεί μα, που και αυτοί βρίσκονται στο πλευρό μα και κάθε μέρα πληθαίνουν οι αποφάσει στήριξη του αγώνα. Από το, εργατώ, από το, μεγαλύτερο εργατοπαλληλικό κέντρο της χώρας, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, που εδώ και καιρό έχει βγάλει απόφαση, από την Ενότητα Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας, μέχρι και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων ΔΕΠ, που έβγαλε ανακοίνωση η οποία καταδικάζει το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση. Δηλαδή αποδεικνύεται πως ακριβώς επειδή ο αγώνας που δίνουμε είναι δίκαιος, είναι τίμιος, είναι αγώνας που δίνουμε συνολικά για το μέλλον των δικών μας, αλλά και των επόμενων γενεών, έχει αγκαλιαστεί από τα εργατικά σωματεία, από τους μαθητές, συνολικά από τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας. Μάλιστα. Και πάμε τώρα στο τι γίνεται από εδώ και στο εξή. Τι σχεδιασμό έχουν τώρα οι φοιτητικοί συλλογοι. Λοιπόν, όπως είπαμε, προχωράμε με πολύ μεγάλο σταθμό το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο, που ακριβώ επειδή υπάρχει μεγάλη συζήτηση με του φοιτητικού συλλόγου, στι γενικέ συνελεύσει και όχι μόνο, εκτιμάμε πω η συμμετοχή θα είναι τεράστια. Και κυριολεκτικά το κέντρο τη Αθήνα θα αποδεχθεί πολύ μικρό για να μα χωρέσει. Όμω οι φοιτητικοί σύλλογοι καθημερινά παίρνουν πρωτοβουλίε με τι ίδιε σχολέ για να τι ζωντανέψουν με πολύμορφε εκδηλώσει, με πλατιέ συζητήσει, με εκδηλώσει μαζί με εργατικά σωματεία, με καθηγητέ, συζητάμε για το μέλλον του αποφύτου. Για μία σειρά από άλλα πράγματα, πραγματοποιούμε επιστημονικέ εκδηλώσει, έτσι ώστε πραγματικά ο αγώνα αυτό που κάνουμε να έχει καθημερινό περιεχόμενο, καθημερινή δράση, καθημερινά να βλέπει ένα φοιτητή πω μέσα από το φοιτικό του σύλλογο μπορεί να βγάλει συμπεράσματα και κυρίω να παλέψει για τα δικά του δικαιώματα και τι δικέ του ανάγκε. Γι' αυτό τονίσαμε και πριν, πω μέσα από, του, από αυτό το διάστημα που δίνουμε αυτόν τον αγώνα, οι φοιτικοί μα σύλλογοι έχουν δυναμώσει και μπορούν να δυναμώσουν ακόμα περισσότερο. Και πώ θα δυναμώσουν. Ναι. Ακριβώ αν δυναμώσει αυτό ο πανελλαδικό συντονισμό που υπάρχει. Και πιστεύουμε ότι μπορούμε να μετρήσουμε και άλλα βήματα πάνω σε αυτό και να προχωρήσει ακόμα καλύτερα. Αν κάτι μα έχει βγάλει μπροστά είναι αυτό πω με μία φωνή, με μία γροθιά, εκατοντάδε φοιτητικοί σύλλογοι σε όλη τη χώρα βγαίνουν και φωνάζουν επιτυχία με αξία δωρεάν σπουδέ, να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και το κρατάμε. Και με βάση αυτό θα συνεχίσουμε και τον αγώνα μας από εδώ και πέρα, κλιμακώνοντας, το λέμε και αυτό ανακοινώνουμε, πως το μεγάλο μας αγωνιστικό ραντεβού θα είναι στις 8 Φλεβάρι, που πιστεύουμε πως το μήνυμα που θα σταλεί εκείνη τη μέρα από το κέντρο της Αθήνας δεν θα χωράει καμία παρερμηνία, δεν θα αφήνει κανένα περιθώριο για αμφισβήτηση και όλος ο λαός θα καταλάβει πως οι φοιτητέ θα το πάνε μέχρι τέλους για να επιβάλλουν το δίκαιο τους. Μάλιστα. Λοιπόν, θα κλείσουμε κρατώντα αυτό, δηλαδή την αποφασιστικότητα για αυτόν τον αγώνα και για την νίκη που συνεχίζεται. Έχει επιτευχθεί, αλλά θα συνεχιστεί. Παιδιά, σα ευχαριστώ πάρα ευχαριστώ, πολύ ευχαριστώ. που ήρθατε Εμείς εδώ ευχαριστώ. σήμερα, που δώσατε το χρόνο σα μέσα σε μια τέτοια διαδικασία για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Θέλω να σα ευχηθώ καλή δύναμη και καλού αγώνε. Εμεί θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε σε 902.gr και ριζοσπάστη μπορείτε να βρείτε τι πραγματικέ ειδήσει.